Μία νέα μορφή παρεμπορίου που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ανυποψίας των πολιτών ανθεί τους τελευταίους μήνες σε χωριά της Ξάνθης. Γιατροί από τη Βουλγαρία αλλά και ορισμένοι επιτίδοι περνούν τα σύνορα με την Ελλάδα και προσφέρουν κατοίκων υπηρεσίες στη τιμή των 5 και 10 ευρώ. Τόσο από αυτό πολλούν και φθηνά φάρμακα αμφίβολης ποιότητας. Αν και δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία στον Ιατρικό ή τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ξάνθης, στην τοπική κοινωνία αποτελεί κοινό μυστικό η δράση των Βουλγάρων γιατρών που παρέχουν φθηνές ιατρικές υπηρεσίες. Βούλγαροι γιατροί κατεβαίνουν στον ορεινό όγκο, με 5 ευρώ εξετάζουν τους ασθενείς, παράλληλα τους πουλάνε και τα φάρμακα με τις βουλγαρικές τιμές που έχουν μαζί τους, κάτι που σημαίνει ότι αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν. Σαφώς και δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία, το γνωρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, το γνωρίζει το επιμελητήριο. Άρα λοιπόν είναι γνωστό τις πάσεις στην περιοχή, αλλά δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες. Είναι γεγονός ότι βούλγαροι γιατροί εξετάζουν ασθενείς στην ορεινή περιοχή, δίνουν τα βουλγάρικα τα φάρμακα με τις βουλγάρικες τιμές και μάλιστα λένε ότι ευτυχώς που εμείς οι γιατροί από την Βουλγαρία σώζουμε την Ελλάδα της κρίσης στο θέμα της υγείας και στο γνωστό πρόβλημα με τον ΕΟΠΗ που αυτή τη στιγμή υφίσταται στη χώρα μας. Σαφέστατα και είναι παράνομη η ενέργεια, τουλάχιστον από τα στοιχεία του ρεπορτάζ βγαίνει ότι αυτή η ενέργεια είναι παράνομη, γιατί απλούστατα δεν ξέρουμε αν όντως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάζουν ασθενείς είναι γιατροί, αν όντως τα φάρμακα που δίνουν στους ασθενείς είναι ελεγμένα από τους φαρμακευτικούς συλλόγους ή από τον φορέα του ελληνικού κράτους, το οποίο και ελέγχει το πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα αυτά που δίνονται στους ασθενείς. Εδώ και 7-8 μήνες έχω πει και στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχουμε καταγγελίες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας και εγώ προσωπικά από την ορεινή μας περιοχή, από πολίτες του νομού μας, ότι έρχονται γιατροί Βούλγαροι ή Κομπογιανίτες, μπορεί να είναι και Κομπογιανίτες, δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει άσυλο έλεγχος, δεν ζήτησαν πιστοποιητικά από κανέναν. Οι άνθρωποι είναι φτωχοί άνθρωποι, προσπαθούν να επιβιώσουν και δεν γνωρίζουν και τους νόμους. Αν γνώριζαν τους νόμους οι άνθρωποι, δεν θα βάζαν κανέναν από αυτό μέσα στο σπίτι τους. Αλλά με όλα αυτά τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, όποιος μπαίνει μέσα και λέει είμαι γιατρός και όποιο πρόβλημα έχει μέλος της οικογένειας, το εξετάζει, του παίρνει 5-10 ευρώ, του γράφει και μια συνταγή που δίπλα υπάρχει ένας άλλος που έχει μια τσάντα με φάρμακα, του δίνουν ό,τι φάρμακα θέλουν, αμφιβόλο ποιότητος, και εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζει κανένας τι μπορεί να συμβεί με αυτή την κατάσταση. Το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το έχω αναφέρει εγώ, δεν κινήθηκε κανείς. Θα έπρεπε να κινηθεί η υπηρεσία υγείας, η αστυνομία, ακόμη και ο εισαγγελέας θα έπρεπε να παρέμβει και για να μπορέσει να λυθεί αυτό το θέμα. Βεβαίως παρεμπόριο από τα βόρεια σύνορα μας στον Άγιο Κωνσταντίνο, υπάρχει, το παρεμπόριο υπάρχει σε έξαρση, το γνωρίζουν όλοι αυτό. Αλλά να φτάσουν στο σημείο να έρχονται γιατροί και φαρμακοποιοί και να πουλάνε φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες αμφιβόλου ποιότητας, αυτό είναι το άκρον άωτον του παρεμπορίου, να το πω έτσι.